Ελληνίδες Έλληνες Τούτη την ώρα ένα νέο έγκλημα συντελείται εις βάρος του λαού και της πατρίδας μας Ένα έγκλημα κοινωνικό, οικονομικό, εθνικό Η κυβέρνηση Σαμαρά έχει συμφωνήσει με την Τρόικα να χαρίσει τις τράπεζες σε ξένα κερδοσκοπικά φαντς και εγχώριους ολιγάρχες, να διαλύσει πλήρως τις εργασιακές σχέσεις, να απελευθερώσει τις απολύσεις και να παραδώσει δεμένους χειροπόδαρα εκατομμύρια εργαζόμενους σε μια σύγχρονη δουλεία με γενικό μισθό των βασικών των 500 ευρώ. Να δώσει τη χαριστική βολή στο ήδη βαριά τραυματισμένο ασφαλιστικό σύστημα και να μετατρέψει την κοινωνική ασφάλιση σε φιλανθρωπία. Να καταστρέψει την εγχώρια κτηνοτροφία και να κηρύξει σε διωγμό παραδοσιακά επαγγέλματα όπως του φαρμακοποιού, του οδηγού ταξί, του αρτοποιού, του βιβλιοπόλιου. Και όλα αυτά τα κρύβουν πίσω από ψευδεπίγραφες ιστορίες επιτυχίας που δεν αποκαλύπτουν παρά τον κινησμό μιας εξουσίας η οποία καταστρέφει τη χώρα ψάλλοντας ύμνου στον εαυτό της. Ελληνίδες και Έλληνες μην τους πιστεύετε. Έχουν ξεπεράσει κάθε όριο στο ψέμα και στην εξαπάτηση. Στόχος τους είναι να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα ξένα και ντόπια. Διαλύουν την κοινωνία, ξεπουλάνε την Ελλάδα κομμάτι-κομμάτι και ταυτόχρονα πανηγυρίζουν με τους ολιγάρχες της διαπλοκής και τους βαρώνους των μέσων ενημέρωσης για την μεγάλη τους επιτυχία. Σε μια χώρα κτυπημένη από τα μνημόνια και την πολιτική τους, τολμούν να φέρουν εκτάκτο στη Βουλή νομοσχέδιο σκούπα που θεσμοθετεί ένα νέο γύρο βαρβαρότητας και που αποτελεί το προήμιο για το νέο μνημόνιο που σταδιακά θα επιβληθεί μετά τις εκλογές αν τους αφήσουμε να ολοκληρώσουν το καταστροφικό τους έργο. Κυβέρνηση, τρόικα, ντόπια και ξένη διαπλοκή συμφώνησαν να ξεκοκαλίσουν ό,τι έχει απομείνει μετά από τρία χρόνια λαιλασίας. Τελευταία τους λία, οι τράπεζες και τα δεκάδες δισεκατομμύρια που ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει για να τις κρατήσει στη ζωή. Με το νομοσχέδιο αυτό εκχωρούν τον έλεγχο των τραπεζών και μαζί τον έλεγχο της οικονομίας, του συνόλου σχεδόν της ιδιωτικής περιουσίας και τελικώς τον έλεγχο ολόκληρης της χώρας στα χέρια ξένων αλλά και εγχώριων κερδοσκόπων. Θέλουν οι νεκροπομποί της Ελλάδας να γίνουν τα αφεντικά της» θέλουν με το νομοσχέδιό τους να δημιουργήσουν τετελεσμένα στην ελληνική οικονομία και στο τραπεζικό σύστημα πριν την ανάληψη της διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ με καθαρή λαϊκή εντολή τον εθνικό έλεγχο των τραπεζών, δηλαδή τον εθνικό έλεγχο της καρδιάς της οικονομίας. Σπέβδουν σήμερα να χαρίσουν τις τράπεζες αδιαφορώντας για τη ζημία του ελληνικού δημοσίου αφού τα ήδη επενδεδημένα δημόσια κεφάλαια... θα χάσουν έως και 50% της αξίας τους. Επιβαρύνουν έτσι οριστικά το δημόσιο χρέος της χώρας... με τα 50 δισεκατομμύρια της ανακεφαλοποίησης των τραπεζών... που επρόκειτο να ανακτηθούν από τις μετοχές του ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ... ενώ τώρα θα τα πληρώσει εξ ολοκλήρου ο Έλληνας φορολογούμενος. Χαρίζουν δισεκατομμύρια την ίδια στιγμή που κλέβουν το ψωμί από το τραπέζι του Έλληνα εργαζόμενου. Το χειρότερο όλων, σπέβδουν δια νόμου να αμνηστεύσουν προκαταβολικά όσους συνυπογράψουν αυτό το έγκλημα. Τους προειδοποιούμε. Οι βαρύτατες ποινικέ ευθύνε των εμπλεκομένων δεν έρονται από την ψήφιση νόμου με στόχο τη συγκάλυψη παράνομων πράξεων από τις οποίες προκύπτει ζημία του δημοσίου εκ των προτέρων γνωστή. Και μόνο η μεθόδευσή τους αυτή αποδεικνύει ότι το έγκλημά τους είναι προμελετημένο. Έγκλημα που στη νομική ορολογία ονομάζεται κακουργηματική απιστία σε βάρος του δημοσίου. Ας έχουν όμως όλοι καλά στο μυαλό τους. Αυτέ οι μεθοδεύσει έχουν ημερομηνία λήξη, την 25η του Μάη. Ο ελληνικό λαό θα δώσει απάντηση στην κάλπη. Τα μέτρα αυτά δεν θα έχουν πολύ χρόνο ζωή. Οι πολιτικέ εξελίξει που θα προκληθούν από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών θα είναι ραγδαίε. Το καθεστώ τη οικονομική εξάρτηση θα κλονιστεί από την ετιμιγορία του λαού μας το μνημόνιο θα καταργηθεί οριστικά και αμετάκλητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ στηριγμένος στη θέληση και στην ενεργή παρέμβαση της κοινωνίας θα ξυλώσει μία-μία τις διατάξεις του έσχους, της εκποίησης και της κοινωνικής διάλυσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας που θα συγκροτήσει θα δώσουν τη μάχη για την απαλλαγή της χώρας από τα δεσμά ξένης και εντόπια διαπλοκής και θα οδηγήσει όλους όσοι συνειδητά ζημίωσαν το ελληνικό δημόσιο στην ελληνική δικαιοσύνη. Ελληνίδες, Έλληνες, η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Αρκεί να πιστέψουμε στη δύναμη του λαού μας, αρκεί να πιστέψουμε στο δίκαιο της πατρίδας μας και στην αξία διεκδίκησής του, αρκεί να πιστέψουμε στους ίδιους τους εαυτούς μας.